Πάμε τώρα να δούμε γρήγορα τι ακριβώς, γιατί έχουμε εξελίξεις. Έχουμε πολύ γνωστή τηλεοπτική εκπομπή του Α, να την κόβει ο τηλεοπτικός σταθμός. Καθημερινή τηλεοπτική εκπομπή, σε πολύ λίγο θα μάθουμε τα νεότερα. Πάμε πρώτα όμως, τι γίνεται με την πρόταση του Μέγκα στη Σταματίνα Τσιμτσιλή, όπου εδώ δημιουργούνται νέες έτσι εξελίξεις στο τηλεοπτικό παρασκήνιο. Για πες μας. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στον Α. Ναι. Καθώς το Μέγκα έχει ρίξει τα δίχτυα του στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και θεωρεί ότι θα καταφέρει να την πάρει. Και αυτό γιατί. Ξέρουμε ότι η Καταρίνα. Μα έχει συμβόλαιο, καινούργιο... παιδιά εδώ. Μα έχει συμβόλαιο στον Α. Τι γίνεται όμως τώρα, μισό λεπτό, γιατί υπάρχει και παραθυράκι στο συμβόλαιο. Ναι. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η Καταρίνα Καινούργιο να είναι στον Α. Ναι. Μπορεί να είναι και στο Σταρ, υπάρχει όμως πολύ μεγάλη πιθανότητα να είναι στον Α. Ναι. Εκεί λοιπόν η διοίκηση του Α θέλει να μειώσει σε διάρκεια το Happy Day, την εκπομπή της Σταματίνας στην Ψηλή. Θυμόμαστε και όλοι ότι είχε βγει πριν λίγο καιρό η Σταματίνα και είπε ότι η έναρξη του Happy Day δεν πρόκειται να αλλάξει, θα παραμείνει αυτή την ώρα. Γιατί είχε ακουστεί ότι θα ξεκινούσε νωρίτερα. Είχε ακουστεί ότι θα ξεκινούσε νωρίτερα 7 ή 7.30 ώρα. Και βγαίνει η Σταματίνα και λέει: όχι, θα ξεκινάει στις 8. Το θέμα τώρα είναι όμως τι θα γίνει με τη λήξη. Τι ώρα θα τελειώνει. Γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να τις κόψουν ώρα για να βάλουν την Καταρίνα Καινούργη στο πρόγραμμα. Και αυτό είναι κάτι που η Σταματίνα Τσιμψηλή δεν το θέλει. Εκεί λοιπόν βρήκε το Μέγκα, το παράθυρο. Της είπε της Τσιμψηλή, έλα στο Μέγκα να κάνεις την εκπομπή τη δικιά σου την ώρα που θες και την ώρα που έκανες και στον Α. Και υπάρχει και αυτό το νομικό πάτημα που ίσως μπορέσει να αποδεσμευτεί, γιατί στο συμβόλαιο της Σταματίνας στην Ψηλή φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένη ώρα που έχει υπογράψει ότι θα κάνει εκπομπή. Οπότε αν αυτή η ώρα αλλάξει και μειωθεί, μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο. Έτσι λένε πληροφορίες. Έτσι που λένε διαιρέουν κάποιοι. Ναι, έτσι λένε στον πληροφορίες. Στον Άσος Μπλοκ το είδαμε αυτό ή στο You Weekly. Όχι, δεν ήταν. Ήταν στα TV Νέα. Στο TV Νέα, ναι, μάλιστα. Γιατί πραγματικά εδώ ακούγονται διάφορα και τώρα δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ, παιδιά. Ναι. Λες το Μέγκα να αρπάξει και τη Τσιμτσιλή. Μα το Μέγκα θα τους αρπάξει όλους, έτσι μας πέλαδε όλοι στο Μέγκα θα πάνε. Τι να κάνω, αφού το κανάλι είναι το Μέγκα και δεν είναι Μέγκα. Είναι Μέγκα και δεν είναι Μέγκα. Μεγάλο κανάλι, μικρό κανάλι είναι. Αυτή τη στιγμή είναι... πέρα από την εκπομπή του Ευαγγελάτου και κάποιες άλλες προσπάθειες που γίνεται στην πρωινή ζώνη, δεν τραβάει το θέμα. Άρα είναι λογικό ότι το Μέγκα πρέπει να μεγαλώσει. Και για να μεγαλώσει θα πρέπει να πάρει εκπομπές που έχουν υψηλή τηλεθέαση, όπως είναι αυτή τη Τσιμτσιλή. Γιατί η Τσιμτσιλή αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στο δυναμικό κοινό στην πρωινή ζώνη. Ναι, αλλά θα το ρισκάρει ο Α να την αφήσει να φύγει. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή την αφήνει, φεύγει για να φέρει την Καταρίνα Καινούργια από το Όπεν που ναι, κάνει υψηλή τηλεθέαση. Φυσικά και κάνει, πρώτη στη ζώνη τη. Αλλά θα χάσει δηλαδή μία από τι δύο ζώνε. Με κάποιο τρόπο πρέπει να το ισοβαθμίσει. Εγώ θεωρώ πάντω και κρατήσει το αυτό ότι δεν πρόκειται να φύγει η Σταματίνα από τον Α. Α τη ρίξουν και χρήμα, α τη δώσουν γη και ουρανό. Θεωρώ ότι η Τσιμτσιλή θα παραμείνει στην οικογένεια του Α.